σας είπα ότι δεν θα αποφύγω κάποια ερώτηση, έστω και αν έχει σχέση με τα εκλογικά. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές είναι ότι προτιμώ την ενισχυμένη αναλογική, γιατί λειτουργεί καλύτερα ο Δήμος όταν υπάρχουν ισχυρές παρατάξεις, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να λειτουργήσω ως Δήμαρχος, εφόσον με ψηφίσουν οι Κορίνθιοι, με την απλή αναλογική. Η οποία όμως μην νομίζετε ότι θα είναι απλή αναλογική όπως νομίζουν πολλοί, που θα είναι απλή και άβολη. Όταν δείτε το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί, θα υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή, αν κάποιος, από ό,τι συζητείτε, συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 5%, δεν θα μπορεί να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7% λέγεται για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος πάρει ένα ποσοστό της τάξης που γύρω κοντά στο 5%, όλος ο συνδυασμός, το πολύ πολύ να εκλέξει έναν Δημοτικό Σύμβουλο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Από την άλλη, σας λέω ότι ο Δήμαρχος που θα εκλεγεί δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με την έννοια ότι εγώ, εφόσον είμαι αυτός, έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει το που ανήκει σε κάποιο κόμμα κάποιος, όλοι μας ανήκουμε σε κάποιο κόμμα, αλλά προφανώς για να γίνει κάποιος Δήμαρχος, και το έχω πει πολλές φορές, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, δηλαδή να απευθύνεται στο σύνολο του εκλογικού σώματος, ασχέτως πολιτικής προέλευσης, και να παίρνει ψήφους ανάλογα με το πρόγραμμα, τους συνεργάτες του και την διαδρομή του που έχει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και βεβαίως και με την απλή αναλογική θα έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος, δεν του φτάνουν άλλωστε οι δικοί του δημοτικοί σύμβουλοι, να αξιοποιεί συμβούλους από την αντιπολίτευση, να τους κάνει αντιδημάρχους, να τους ορίζει υπεύθυνους για κάποια νομικά πρόσωπα, και θα είναι ένα νέο καθεστώς, αλλά θεωρώ ότι θα λειτουργήσει. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λειτουργήσω και με την απλή αναλογική. Επομένως, ως ανεξάρτητος. Εγώ θα κατέβω όπως και την περασμένη τη φορά, όπως είπα, χωρίς κομματική ταυτότητα. Βεβαίως, χωρίς κομματική ταυτότητα, την οποία τη χρησιμοποιώ όταν χρειάζεται, αλλά μόνο για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Δήμο. Δηλαδή, στο Δήμο δεν έχω καμία κομματική ταυτότητα και απευθύνομαι στους πολίτες από όλα τα κόμματα. Εξάλλου το είχατε δει και την περασμένη τη φορά. Όταν κάποιος παίρνει 49,98% των ψήφων, αποκλείεται να είναι ψήφοι του ενός κόμματος. Είναι ψήφοι πολλών κομμάτων, και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Δηλαδή, ο συνδυασμός μου θα είναι συνδυασμός που θα περιλαμβάνει πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους και δεν θα έχει καμία κομματική αναφορά.